Επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που η καταγγελία μας ήρθε από μια φίλη της εκπομπής και τρέξαμε αμέσως, ο Γιώργος Σόμπολος βρίσκεται εκεί, αγαπημένοι μου συνοδοιπόροι, και πρέπει να πάμε κατευθείαν, γιατί εδώ έχουμε πολύ σοβαρή εξέλιξη σε παιδάκι, 13χρονο. Έλα, Γιώργο μου. Ακριβώς, είναι όπως πες και εσύ, είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία εδώ στον Ασπρόπυργο, όπου ένας μαθητής μόλις 13 ετών πέφτει θύμα κακοποίησης από συμμαθητές του για τρίτη φορά. Σωστά τα λέω, είναι μαζί μας η μητέρα του 13χρονου αγοριού, είναι η κυρία Μαρία, η οποία, όπως θα την ακούσεις, Ζήνα, θα καταλάβεις ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο τέρμα. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Φοβάται για τη ζωή του παιδιού της. Και η φίλη μου που με πήρε, Γιώργο, για να μου μιλήσει για τη μαμά μου, λέει: η μαμά είναι σε άσχημη κατάσταση, Ζήνα. Σας ακούμε, αγαπημένη μου. Ναι. Ναι, καλησπέρα κιόλας. Καλησπέρα, καλή. Το παιδί μου δέχεται σωματική βία στο τρίτο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Το πιάσανε 10 άτομα, το βαράγανε και το τραβάγανε και βίντεο. Έτσι, δασκάλες και δάσκαλοι, δεν βγήκε κανένας να υποστηρίξει το παιδί μου και να αναλάβει την κατάσταση. Πήρα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί οι Ρωμά είναι Έλληνες πολίτες. Και μου κλείσανε στην ουσία την πόρτα και από εκεί. Κάλεσα το τμήμα του Ασπροπύργου, πήγα και εκεί και με περιμένουν κιόλας στις 5 η ώρα το απόγευμα να καταθέσει το παιδί μου. Το παιδί μου δέχεται σωματική βία και είναι η τρίτη φορά που το χτυπάνε κατά αυτόν τον τρόπο. Συγχωρείτε που σας διακόπτω. Είδα το χέρι του παιδιού σας είναι χτυπημένο. Το χέρι του παιδιού μου, ναι, είναι χτυπημένο και είναι μελανιασμένο και στα μπούτια του και στα χέρια του και είναι γυρισμένο το φρύδι του. Ήρθα στο σχολείο να μιλήσω με τη διευθύντρια του σχολείου, να δω τι μπορώ να κάνω για ακόμα μια φορά. Είμαι εδώ από τις 7.30 ώρα το πρωί και περιμένω το παιδί μου να σχολάσει για να το παραλάβω εγώ η ίδια, γιατί δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι να κάνουν κάτι. Έχει γίνει και το αν μου επιτρέπεις, καρδιά μου, να πω το εξής, ότι αν είναι τόσα πολλά παιδιά και εσύ που πας να το παραλάβεις, μην νομίζεις ότι στο τέλος θα το σώσεις, γιατί αν 10 παιδιά έρθουν κατά πάνω σας και σας χτυπούν και τους δύο, προστατευμένη δεν θα βγεις. Πρέπει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όλα τα σχετικά να πάρει, να ενεργοποιηθεί, να δραστηριοποιηθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή είσαι μια γυναίκα προστάτευτη και πας να πάρεις το παιδί σου. Πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και να μην το αφήσουμε ότι επειδή ως μητέρα πας να πάρεις το παιδί θα το σώσεις κιόλας. Αυτό προσπαθώ να πω. Κάλεσα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τους είπα πως έχουν τα πράγματα και το παιδί μου είναι η τρίτη φορά που αντιμετωπίζει βία στο σχολείο. Η διευθύντρια του σχολείου βγήκε να υποστηρίξει το παιδί μου με αποτέλεσμα να τις κάνουν ντου τα Ρωμά όπως κάνανε και σε μένα την ίδια. Άρα είδες χωρίς να το ξέρω το είπα. Έτσι. Είναι αυτό. Βέβαια, ναι, είναι αυτό που λέτε ακριβώς. Δηλαδή απειλούν και εμένα. Την ίδια και τη διευθύντρια του σχολείου. Ούτε η ίδια μπορεί να κάνει κάτι. Η δευτεροβάθμια σας απάντησε ότι είναι Έλληνες πολίτες. Σας έδωσε τέτοια απάντηση. Είναι Έλληνες πολίτες. Τι σημαίνει αυτό? Είναι Έλληνες πολίτες. Έλληνες πολίτες είναι, αλλά δεν υπόκειται στον νόμο. Εδώ υπάρχουν αδικήματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ποιος σας το απάντησε αυτό? Η αστυνομία ή η δευτεροβάθμια σας το απάντησε αυτό, ότι είναι Έλληνες πολίτες? Που Έλληνες πολίτες. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση μου απάντησε κατά λέξη ότι είναι Έλληνες πολίτες και πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και γυρνάω και τους λέω, αν δεν μπορείτε εσείς, ποιος μπορεί? Ο δήμαρχος που δεν ενδιαφέρεται για τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού μου? Που παίρνουμε τηλέφωνο, βασικά παίρνει η διευθύντρια του σχολείου, το Δήμο του Ασπροπύργου και λέει κόφτε το λαιμό σας, είναι απάντηση αυτή. Είναι απάντηση αυτή. Δεν το κάνουμε άμπεμπαμπλόμ του Κίθεμπλόμ, ποιος ευθύνεται? Για τώρα εδώ είναι ένα μπαλάκι. Τι άμπεμπαμπλόμ, ποιος θα κάνει ερώτηση? Ποιος ευθύνεται? Να βγει ένας αρμόδιος να μου πει εμένα, να γυρίσει να με βεβαιώσει ότι το παιδί μου θα γυρνάει και θα είναι η σωματική του ακεραιότητα εντάξει. Κινδυνεύει το παιδί μου και όχι μόνο το δικό μου και τα νύψια μου και όλα όσα πάνε εδώ στο τρίτο. Το παιδί τα ξέρει αυτά τα παιδιά ποια είναι? Ποιος θα μου εγγυηθεί εμένα να γυρίσει καλά σπίτι του? Να σας πω, το παιδί τα ξέρει τα παιδιά αυτά ποια είναι? Τα γνωρίζει το παιδί? Φυσικά σας. Και τα ξέρει. Ωραία. Και σήμερα δεν πάτησε και θα δώσετε στοιχεία. Πήγε. Την κάλεσα. Ναι, φυσικά. Θα πάτε και θα δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία. Και πρέπει να πάνε κατηγορούμενοι
και οι γονείς των παιδιών. Θα καλέσουν αυτό, τους αυτό λέει. Πάντως δεν είναι τόσο, εδώ δεν είναι τόσο απλό, έτσι. Δεν έχουμε μια υπόθεση απλή όπως οι άλλες, επίθεση σε ανήλικο. Δεν έχουμε κατάσταση γενικευμένης ανομίας, όπου δεν είναι απλό το περιστατικό. Μπράβο, μπράβο, Αλεξανδρέα μου, γιατί όπως το είπες ακριβώς, είναι ότι τρεις φορές έχουν επιτεθεί στο παιδί. Και συμβαίνει και σε άλλα. Έχουν επιτεθεί τρεις φορές. Έχουν επιτεθεί τρεις φορές. Υποστηρίζω το παιδί μου και οι ίδιοι οι γονείς των παιδιών. Κάνω για να προστατέψω τα παιδιά μου από αυτή τη φυλή. Ποιος θα μου εγγυηθεί εμένα για αυτά τα παιδιά? Ποιος, ο Δήμαρχος που δεν ενδιαφέρεται και μας κλείνει την πόρτα? Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση που κι αυτή μας κλείνει την πόρτα? Ποιος είναι για τα δικά μου τα παιδιά? Ποιος θα υποστηρίξει τα δικά μου τα παιδιά? Και τώρα να καταλάβει Ζήνα, για να μη σας καθυστερώ, έρχεται κάθε μέρα η μητέρα του 13χρονου στο σχολείο και στείνει καραόλι απ' έξω από το πρωί, την ώρα που το φέρνει, μέχρι το μεσημέρι για να το πάρει και να φύγει. Απλώς όπως εξέλιξα, δεν σώζεται αυτό. Κυρία Μαρία, έχετε πάει και έχετε κάνει έγγραφη καταγγελία στη δευτεροβάθμια? Φυσικά. Έχει γίνει έρευνα πάνω στην καταγγελία σας από τη δευτεροβάθμια? Όχι, όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Ίσα-ίσα μου είπαν ότι θα το ελέγξουμε και θα σας ενημερώσουμε. Πότε και δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να με πάρει τηλέφωνο. Πότε πήγατε? Εχθές το μεσημέρι. Εντάξει, είναι νωρίς. Προφανώς εδώ θα ακολουθήσει. Συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αυτό, παιδιά. Και υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο μπράβο σε αυτή τη γυναίκα που τολμάει να βγει. Φοβούνται οι γονείς. Να ρωτήσω τη μητέρα για την ηλικία των παιδιών. Είναι στην ίδια ηλικία και οι συμμαθητές, κυρία, που ξυλοκόπησαν το. Το παιδί σας είναι στην ίδια ηλικία, συμμαθητές του τα λέτε? Όχι, όχι. Είναι παιδιά της τρίτης γυμνασίου. Εμένα μάλιστα. Ο γιος μου πάει πρώτη γυμνασίου. Ναι, ναι, έχει μια σημασία και σας το λέω αυτό, θα το δείτε. Όχι για την ηλικία, διότι έχουμε το ατιμόρυτο έως τα 12 έτη. 12 με 15 που λέει η κυρία ότι είναι στο οριακά. Αν είναι κάτω από 15 έχουμε τα μετρατά αναμορφωτικά θεραπευτικά. Και από 15 και πάνω πια ο νομοθέτης αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να αυστηροποιήσει το πλαίσιο και να έχουμε εγκλεισμό άνω των 15. Αν κάποιο δηλαδή από τα παιδιά αυτά, τα φερόμενα ως οι φερόμενοι δράστες, είναι άνω των 15, προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση ακόμα και ο εγκλεισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να κάτι. Ναι, βεβαίως. Πείτε μου τώρα αυτή τη στιγμή εγώ τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Να αφήσω το παιδί μου αγράμματο γιατί κανένας δεν μπορεί να μαζέψει αυτά τα παιδιά. Τι μπορώ να κάνω? Όχι, απλώς είσαστε στο σωστό δρόμο. Πηγαίνετε το απόγευμα εκεί που σας έχουν καλέσει να υποβάλλετε μήνυση και πρέπει να ακολουθηθούν μετά οι νόμιμες διαδικασίες. Αν δεν ακολουθηθούν, τότε ευθύνονται όλοι αυτοί που αναφερθήκατε. Όμως, δώστε τους τα περιθώρια σήμερα. Με το που θα πάτε και το παιδί σας θα καταθέσει όλα αυτά, να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες που από εκεί και πέρα να κληθούν τα παιδιά, οι οικογένειες αυτών και να προχωρήσουν από εισαγγελέα, ανακριτή και πάει λέγοντας. Είναι πολύ σοβαρό γιατί είναι η τρίτη φορά. Εμείς παρακολουθούμε παρέα την υπόθεση. Ο Γιώργος Σόμπολος θα είναι κοντά σας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν.